Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Επισκεφτόμαστε σήμερα τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Μία ομάδα νέων εργαζομένων στο τομέα της νεολαίας, youth workers, άνθρωποι που απασχολούνται με νέους ανθρώπους, στηρίζουν δράσεις εθελοντισμού, στηρίζουν δράσεις κοινωνικές που σχετίζονται με τον τομέα της νεολαίας. Επισκέφτονται τη Φλόρινα από 1 Φλεβάρι μέχρι 8 Φλεβάρι στο πλαίσιο του Erasmus Plus, προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Είναι νέοι, όπως σας είπα, από χώρες όπως την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Φύρομ, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βοσνία. 9 συνολικά χώρες, 10 με την Ελλάδα, καθώς έχουμε και συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Είναι μια δράση που εγκαινιάζει τη νέα περίοδο, τη νέα προγραμματική περίοδο στον τομέα της νεολαίας για τους νέους και τους youth workers και τους νέους και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την νεολαία, τη καινούρια προγραμματική περίοδο του Erasmus Plus, που αντικαθιστά και αντικατέστησε το Youth in Action πρόγραμμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα που διοργανώνουμε σεμινάριο σε αυτήν την προγραμματική περίοδο και από τους πρώτους ίσως φορείς και στην Ευρώπη που ξεκινάμε με τόσο μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία αυτή τη δράση. Εμείς θέλουμε καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε κιόλας και για τη στήριξή σας και επίσης να σας ζητήσουμε και στο μέλλον να στηρίξετε τέτοιες δράσεις, γιατί εκτός του ότι προάγουν την δράση, προάγουν την νεολαία και δίνουν ένα έναυσμα ούτως ώστε για συμμετοχή των νέων σε κοινωνικά δρόμενα και σε παραστάσεις ίσως οι οποίες έχουν ως κεντρικό σημείο την εξωστρέφεια, αλλά πάνω απ' όλα προβάλλουν και τον τόπο μας, γιατί οι νέοι που βρίσκονται σήμερα κοντά μας αποτελούν και από τους καλύτερους πρεσβευτές για να διαφημίσουν έναν τόπο ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα τεράστια προβλήματα ανεργίας. Όπως γνωρίζουμε, το 70% των νέων είναι άνεργοι, κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Και όταν καταλαβαίνουμε μάλλον τη σημαντικότητα να έχουμε πρεσβευτές καλούς, οι οποίοι έχουν γνωρίσει τους ανθρώπους του τόπου, έχουν περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα εδώ, αλλά πάνω απ' όλα διαφημίζουν και τις ομορφιές του τόπου μας. Επισκεφτήκαμε χάρη σας την Πρέσπα χτες, την Πέμπτη, επισκεφτήκαμε τον Εθνικό Δρομό Πρεσπών, επισκεφτήκαμε επίσης το συνεταιρισμό του Πελεκάνου, όπου είδαμε τη διαδικασία τυποποίησης των φασολιών. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στον Ιφαίο δεν προλάβαμε να πάμε επίσης. Εντάξει, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σεμινάρια ακού τύπου δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην τις κάνουμε αυτές τις δράσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Μπορούν να μας πούν βεβαίως και κάποια πράγματα εν συνεχεία. Είναι πάρα πολύ χαρούμενα για αυτά, για τις μέρες τις οποίες βρίσκονται εδώ στη Φλόρινα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι σήμερα εδώ. Χαίρομαι πραγματικά που μια αντιπροσωπεία από πάρα πολλές χώρες βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας. The Deputy Governor Stefanos Miros wants to welcome you here in Florina. He's very glad to see people and groups from different countries visiting our region, visiting Florina. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι νέοι. Οι νέοι πάντα έχουν μια δημιουργικότητα και μια διαφορετική αντίληψη στις νέες καταστάσεις που έρχονται τόσο στην Ευρώπη αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. He is very satisfied also that he can see young people among us that could bring creativity, could be joyful, join us and could respond to could help Europe and European projects better with their creativity. Η Φλόρινα είναι ένας ακριτικός νομός εδώ που έχει δύο γειτονικούς λαούς οι οποίοι έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ μαζί, και επίσης ως περιοχή εδώ έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία
ενδεχομένως πρέπει να αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Florina is the region. Florina is a small region in the borders with two other countries. We have very good relationships between Greece and the two other countries that we are in on borders. Florina has many advantages that we have to improve in order to have a better region and better place that we live. Επίσης, όπως ξέρετε εδώ, η Φλόρινα είναι ένας ενεργειακός κόμβος στη χώρα μας, όπου παράγεται περίπου το 20-25% της ενέργειας της ζήτησης στην Ελλάδα. As you see, excuse me, for Stefanos Biros, the governor, said that Florina also is a main producer of energy, and it's a important crossroad for energy here in Florina, in Greece. So it's very important. So it's a huge, of huge importance, this issue. Επίσης, η Φλόρινα είναι ένας πανέμορφος τόπος με πολύ πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Έχει φοβερούς ορεινούς όγκους που τους διαπιστώσατε τώρα στην εκδρομή που πήγατε στη Πρέσπα. Και επίσης διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα στο πρωτογενή τομέα, που εκεί εμείς στοχεύουμε το επόμενο διάστημα και να τα αξιοποιήσουμε και να τα προβάλλουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, γιατί πραγματικά τα προϊόντα εδώ πέρα είναι πολύ ποιοτικά και με ιδιαίτερες έτσι χαρακτηριστικές γεύσεις. As you see and you understood during our trips, your yesterday's trip in Prespa, Florina is a region with a lot of beautiness, and it's also has an comparative advantage, which is the primary production, and we have this advantage because we have high quality local products of the primary production, and we want to have to export in other in third countries and in the European Union these products, because we believe that it's also unique opportunity to improve also many things in our region. Έχουμε 6 υπέροχες λίμνες, έχουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας, έχουμε επίσης τους περίφημους αμπελώνες στην περιοχή του Αμιντέου, και γενικότερα η Φλόρινα ως περιοχή νομίζω είναι να τη βγάλεις από μια φωτογραφία, αεροφωτογραφία από πάνω, για να δεις πραγματικά όλο αυτό το πλούτο που έχει αυτή η περιοχή. Επίσης έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε εδώ τον Αρκτούρο και να προστατεύουμε την αρκούδα, που είναι προστατευόμενο είδος στη χώρα μας και νομίζω είναι από τα προστατευόμενα είδη που υπάρχουν στην Ευρώπη, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Yeah. The ski center of Florina. The Nymphaeo Protection Center of Arcturos. The center of Arcturos Protection Center, which is organized, which co-controlled or co-organized with and has the support of WWF also. The winner is in Aminde, which is very famous for the local wine, and the six lakes that are spread around Florina are advantages for this region. And also, there are advantages of Εγώ θέλω να πω επίσης και να ευχαριστήσω τον Όμιλο Νέων για τις πρωτοβουλίες που παίρνει αυτές, και πραγματικά είναι όχι μόνο πολύ σημαντικές και αξιόλογες, και έχουμε κάνει μια συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, γιατί εμείς είμαστε η νέα περιφερειακή αρχή που αναλάβαμε τώρα, και θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσάς ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία από εδώ και πέρα και επικοινωνία σε όλο αυτό το πρόγραμμα που υλοποιείτε σήμερα εσείς εδώ, και πιστεύω ότι και εμείς θα βοηθήσουμε με πολύ περισσότερες δυνάμεις το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Okay. Also I would like to thank Stefanos Biros, for Mr. Biros, for his very good for his compliments about our organization, our association, also
He said that we will have the support from him, and he's very glad that we are organizing such activities, and we're bringing people to meet our region, to meet our city, our culture and everything. Thank you very much. Είναι manager και υπεύθυνος για την ανάδειξη, υπεύθυνος για προγράμματα ανέργων και έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στην δημιουργικότητα και στην καινοτομία, γιατί έχει καταφέρει μέσα σε 3 χρόνια να δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσα από ξεχωριστά προγράμματα. Θεωρείται από τους πιο πετυχημένους youth workers της Ιρλανδίας επίσης. Donald. Just the hospitality has been amazing. I've also sampled your local wine. Costas has come to Ireland to help on 2 projects we've run over there. We hope to bring back a number of young people this year to this town. And just everybody from bars, restaurants has been incredibly friendly to us as they've gone out of their way. And it's the story I'll be taking back to Ireland, that this is a wonderful, wonderful place. Αυτό που αναφέρει είναι ότι θυμόταν από την περίοδο που είχα επισκεφτεί εγώ την Ιρλανδία, τους είχα πάει κάποια τοπικά κρασιά, ήταν φανταστικά λίγα τα τοπικά κρασιά, τα έχει ξαναδοκιμάσει και τώρα. Επίσης λέει για τη φιλοξενία, ότι η φιλοξενία ήταν εξαιρετική, σε όποιο ταβέρνα, σε όποιο εστιατόριο πήγαμε, όπου και να βρεθήκαμε, σε όποιο μπαρ και να βρεθήκαμε, ήταν εξαιρετικά φιλόξενος ο κόσμος, και αυτό το κρατάω πάρα πολύ και θα το μεταφέρω και στην χώρα μου, στην Ιρλανδία. Και 2 προγράμματα που υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να το. Ναι, και ότι έχουμε επίσης 2 προγράμματα με αυτόν τον φορέα, στον οποίο στο ένα πρόγραμμα ετοιμάζουμε να επισκεφτούν μαθητές από λυκείου, κοντά στους 15-16 μαθητές λυκείου, να έχουν την ευκαιρία να πάνε στην Ιρλανδία και όπως επίσης να έρθουν εδώ σε εμάς αντίστοιχα 15-16 μαθητές. Είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί ο φορέας τους είναι από τους, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους της Ιρλανδίας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της νεολαίας. Thank you. Someone else? I think this place is lovely. Yeah, it's very nice. I will come back in the future. Είναι από την Ιταλία και μας απάντησε ότι του άρεσε πάρα πολύ ο τόπος μας και ότι θέλει και ότι μάλλον θα ξανέρθει. I will tell my friends that this place is nice. You should go. Πού στους φίλους του ότι είναι πάρα πολύ ωραίος ο τόπος και θα έρθει. Okay. Okay, Bulgaria too wants to tell you thank you for to ONF and to Florina. You are very kind with us and very hospitality. And I think that's enough. Thank you. Thank you very much. Η Γιάννα είναι από την Βουλγαρία, από έναν φορέα της Βουλγαρίας και πραγματικά μιλάει και για τη φιλοξενία και αυτή. Okay. I am Anton. I'm from Albania. It's first time that I'm here in Greece. I want to thank you, Konstantinos, for this project. I like so much Florina. I like especially ski. It was a great place for the holidays. I hope in the future to come again because I like so much. It's fantastic. Beautiful country. It's my first time in Greece at all. I love hospitality. Food is amazing. The place, the architecture, everything is great. I love the project and thanks for hospitality and everything. Thank you. Ο Αντών μας ανέφερε ότι είναι καταλαβαίνει, οπότε και το ίδιο και η. Πάρε παραγγελία μου θες. Food is amazing. I mean, every dish, every restaurant, it was. I mean, I will weigh myself home. I think I weigh 5 kilos fatter. and this is one of the best projects I've ever been to. The hotel is also amazing. The people, the staff, everything. I don't want it to end. Yeah. But on Sunday we have to go home. So. Also, we have Ilya. Ο Ήλια είναι ένας από τους εκπαιδευτές αυτού του προγράμματος, γιατί μαζί με τη Βιολέτα είναι οι εκπαιδευτές και μαζί με τον Κώστα του Στεργίου ήταν οι υπεύθυνοι υλοποίησης αυτού του προγράμματος και εκπαιδευτές όλων αυτών των παιδιών. Ήλια, a few words about the training.
Yes, first of all, I would like to thank the Deputy Minister, and I would like to say that we really feel great here in Florina. We are delighted with the hospitality of our hosting organization as well as people of Florina. And the idea actually for this training course was born 1 year exactly ago when, since we have cooperation with Actitudes of Florina for 2 years already now. And we're in beautiful cooperation and we hope that we will continue this, our cooperation. And the idea was born like 1 year ago in Serbia, and then we applied to this project for the Erasmus Plus program, and finally it got approved, and we are more than glad that we are here and that we are satisfied with this project. Είχαμε προηγούμενη συνεργασία εδώ και 2 χρόνια, συνεργαστήκαμε και σε αυτό το πρόγραμμα με πολλή επιτυχία. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή συνεργασία και κοιτάζουμε στο μέλλον αντίστοιχη συνεργασία. And Montenegro. Okay, on behalf of Milena and myself and the Montenegrin Association of Political Science Students, we would like to thank the not only the organization Active Youth of Florina, but the whole municipality for their hospitality, and we really had a great time. Everything was perfect, so nothing more to add. Thank you. Τα παιδιά του Μοντενέγκρο, από το Μαυροβούνιο, προέρχονται από φορέα που ασχολείται με τις πολιτικές επιστήμες. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πολιτικών επιστημών του Μαυροβουνίου και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται και αυτοί κοντά μας. We haven't forgotten anyone. Να πούμε και 2 λόγια το πρόγραμμα. Ναι, και τώρα πώς θα πεις, βέβαια, πρέπει να πεις για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Επίσφοράς, ειρήνη για εμάς, άμα θέλουμε να το μεταφράσουμε». Και ο σκοπός είναι στο πώς μπορούν οι νέοι οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της νεολαίας και εκπαιδεύουν άλλους νέους στους τόπους τους, εντάξει, γιατί έχουν και αυτοί οι αντίστοιχους οργανισμούς στα μέρη από τα οποία προέρχονται, να διαχειρίζονται καταστάσεις και να μπορούν να συνεργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό επίπεδο και πόσο μάλλον σε μια περιοχή όπως των Βαλκανίων, η οποία είναι περιοχή η οποία έχει συγκρούσει στο παρελθόν για διάφορους κοινούς λόγους και πολιτισμικές κοινά σημεία και διαφορές. Οπότε προσπαθούμε να περάσουμε με μια νέα φιλοσοφία ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με στερεότυπα και προκαταλήψεις του παρελθόντος και προβλήματα τα οποία πιθανότατα να δημιούργησαν αντιπαλότητες μεταξύ των εθνών, ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και πώς μπορούμε να στήσουμε δίκτυα συνεργασίας οι νέοι άνθρωποι, έτσι ώστε ξεπερνώντας όλες αυτές τις δυσκολίες σε διαπολιτισμικό επίπεδο, να μπορέσουμε να προωθήσουμε στρατηγικές ανάπτυξης της νεολαίας και να συνεργαστούμε σε διασυνοριακό κυρίως επίπεδο, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος πώς ήρθαν οι Ιρλανδοί, αλλά είναι ένα άλλο θέμα διαχειριστικό, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί αλλιώς. Οι Ιρλανδοί πάντως δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κατάσταση των Βαλκανίων, γιατί η κάθε περιοχή εξέφρασε τα δικά της προβλήματα τόσο σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό επίπεδο, που σημαίνει ότι βιώνουν όλοι και την κρίση αλλά και την ευρύτερη κατάσταση σε κοινωνικό και όχι μόνο επίπεδο. Οπότε μοιραζόμαστε όλοι τις ανησυχίες μας, βρίσκουμε πάρα πολλές ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προβλήματα στο εσωτερικό τους οι χώρες αυτές, αλλά και πάρα πολλές ομοιότητες στο εξωτερικό και διεθνές περιβάλλον. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας, είναι πολύ όριμη η ομάδα που ήρθε και είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε μια καλή ομάδα, γιατί έχει ένα πολύ απαιτητικό ωράριο καθημερινά. Η ομάδα ξεκινάει, φανταστείτε, την εκπαίδευση από τις 9 το πρωί και τελειώνει 7 το βράδυ και έχουμε μόνο διαλύματα για φαγητό το μεσημέρι και 2 διαλύματα για καφέ. Είναι πολύ εντατικό το σεμινάριο και στο λίγο χρόνο που βρίσκουμε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα συνεργασίας και φιλίας μεταξύ μας, έτσι ώστε να δομηθεί και μια σχέση λίγο πιο ανθρώπινη και πιο προσωπική. Δηλαδή δεν είναι η μαθησιακή διαδικασία η τυποποιημένη που γνωρίζουμε, είναι μια διαδικασία, η λεγόμενη μη τυπική εκπαίδευση, η οποία προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, τόσο και για την τοπική κοινωνία, όσο και για τους συμμετέχοντες τους ίδιους, γιατί αυτοί οι ίδιοι θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στους τόπους τους, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της νεολαίας σε γενικότερο επίπεδο. Ο Όμιλος Συνεργών Νέων Φλόρινας λειτουργεί σε αυτή τη φάση ως φορέας υποδοχής των παιδιών αυτών, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι καθημερινά δεχόμαστε αιτήσεις για να στείλουμε συνέχεια παιδιά στο εξωτερικό, παιδιά είτε φλωρινιώτες είτε φοιτητές που σπουδάζουν στην πόλη μας,
Γι' αυτό και αριθμούμε πλέον πάνω από 200 παιδιά τα οποία έχουν φύγει σε αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό με πάρα πολλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλη συνεργασία στο μέλλον και σύντομα θα έχουμε και άλλες αφίξεις. Οπότε θα μας ξαναδείτε. Και έχουμε και δημιουργημένο ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο νομίζω ότι θα γίνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι εύκολο και κατανοητό από τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε αποκομίσει όχι μόνο εμείς αλλά και όλα τα παιδιά που έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό. Ετοιμάζουμε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις οι οποίες νομίζουμε ότι με λίγη στήριξη θα μπορούν και να υλοποιηθούν. Γιατί πάνω απ' όλα υπάρχει όρεξη αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στην αρχή. Υπάρχει όρεξη και υπάρχει και η δημιουργικότητα των ατόμων που συμμετέχουν στον όμιλο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για το καλό του τόπου πάνω απ' όλα. Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina.